questo sarà. Non mi dire d'aspettare, il domani che verrà è una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, o mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, o mai, domani chi lo sa quel che sarà, chissà quel che sarà. Ενώ η Άννα ψάχνει την κατάλληλη ευκαιρία για να πει στον άντρα της ότι πρέπει να χωρίσουν επειδή εδώ και καιρό τα έχει με τον Πέτρο, αντιμετωπίζει ένα καινούριο πρόβλημα. Μια νεαρή φίλη τους, η Ντόρα, διεκδικεί δυναμικά τον Πέτρο. Και τότε η Γιολάντα, στην προσπάθειά της να βοηθήσει την κόρη της να κάνει την τελική της επιλογή, αποφασίζει να βγάλει από το παιχνίδι την Ντόρα. Χωρίς να αναφέρει τίποτα στην Άννα, πάει και λέει στην Ντόρα ένα αθώο ψεματάκι. Ότι ο Πέτρος είναι ομοφιλόφιλος. Η Ντόρα το λέει στο Γιάννη που με τη σειρά του το εκμυστηρεύεται στον Ευγένιο. Και από τον Ευγένιο το μαθαίνουν εμπιστευτικά και η Βαλεντίνη και η Φούλη. Από την άλλη ο Γιάννης, σοκαρισμένος από αυτό που έμαθε για το φίλο και συνεργάτη του, προσπαθεί με διακριτικό τρόπο να δείξει στον Πέτρο ότι ξέρει το μεγάλο μυστικό της ερωτικής του ζωής. Του μιλάει όμως τόσο μα τόσο διακριτικά για αυτό το μυστικό, που ο Πέτρος καταλαβαίνει άλλα αντάλλων και νομίζει ότι το μυστικό στο οποίο αναφέρεται ο Γιάννης είναι η σχέση του με την Άννα. Ένδρομος ο Πέτρος το λέει στην Άννα και τότε οι δυο τους αρχίζουν να ζουν με την πεποίθηση ότι ο Γιάννης ξέρει τα πάντα για την παράνομη σχέση τους και για κάποιο μυστήριο λόγο την ανέχεται. Θέλω να με τρελάνει, αυτό είναι, θέλω να με τρελάνει. Τι να σου πω, Μπούλα, με τέτοια που σου κάνει κι εγώ θα πίπτιζα. Να μην με ζηλεύει καθόλου ο άντρας μου, ντροπή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το μαρτύριο, μαμά, τώρα. Τώρα θα ξεκαθαρίσει, αυτή τη στιγμή. Πώς? Θα πάω σπίτι να του το πω όλα. Μούλα ψυχραιμία, μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Όχι, όχι, θα πάω, πάω! Μούλα σταμάτα, μπορεί να το μετανιώσεις. Δεν με ενδιαφέρει, θα του τα πω όλα. Κάτσε κάτω, μωρή! Θα του τα πω όλα. Μα δεν πρέπει να πάρει ένα τέλος αυτή η ιστορία, μαμά. Ας το δώσει αυτό στο τέλος. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Δικό του είναι το πρόβλημα. Μα αυτός δεν δείχνει να έχει πρόβλημα. Εγώ βγαίνω με τον Πέτρο και όχι μόνο δεν αντιδρά, το χαίρεται κιόλα. Τι να σου πω, ή αδιαφορεί εντελώς πλέον για σένα ή που. Πού τι? Ή που τον ερεθίζει να σε σκέφτεται στην αγκαλιά ενός άλλου άντρα. Έλα, μαμά, σταμάτα τώρα. Ναι, τα θεωρείς επίθανο γιατί εσύ δεν ξέρεις από αυτά, είσαι αθώα. Όχι αθώα, μη λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι, καλά τώρα. Έπιασες έναν εραστή και νομίζεις ότι είσαι η Ξαβιέρα Χολάντερ. Για να αποκτήσεις την πείρα της χρειάζονται. Ενώ εσύ την έχεις την πείρα της, γι' αυτό μιλάς. Βεβαίως. Εγώ ήξερα έναν άδερφο που αν η γυναίκα του δεν πήγαινε πρώτα με τον κελευστή, ούτε που την πλησίαζε καν. Η γυναίκα του πώς αντιδρούσε? Τι να κάνει και η γυναίκα. Τα είχε και με τον κελευστή. Και συνεδίαζε το τέρπνον με τα του τέρπνου. Δεν ξέρω τι έκανε να βαρχίνα. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να κάνω το ίδιο. Δεν σου λέω να κάνεις το ίδιο, αλλά να μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Εσύ τώρα πρέπει να περιμένεις το επόμενο βήμα του Γιάννη. Έχω όμως ένα πρόβλημα με τον Πέτρο, δεν μπορώ να πω. Τι πρόβλημα? Ότι θέλω να του δείξω ότι δεν έχω πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα και δεν θες να του το δείξεις? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Και τότε τι θα του δείξεις? Μωρέ, βγαίνει, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα που ο Πέτρος είναι. Ξέρεις τι είναι. Αυτό που είναι γκέι. Σκάσε, μωρέ, μην το βροντοφωνάζεις. Δεν το είπα δυνατά, σιγά το είπα. Τέλος πάντων, σου έλεγα λοιπόν ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα που ο Πέτρος είναι αυτό που είναι, αλλά δεν ξέρω πώς να του φερθώ. Μια χαρά του φέρεσαι. Μπορεί, αλλά τον αισθάνομαι λιγάκι μαγκωμένο. Θέλω να νιώθει ελεύθερο.
Εσύ στη θέση μου τι θα έκανε? Τι θα έκανα? Θα προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει ότι δεν έχει κανένα λόγο να με ντρέπεται και ότι μπορεί να συζητάει μαζί μου και τα πιο ιδιωτικά του θέματα. Γιατί σε όλα τα άλλα θέματα δεν υπάρχει διαφορά, εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, ωραία. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Ρε παιδί μου, πες ότι είναι δύο φίλοι. Ο ένας είναι γιατρός, ο άλλος είναι εισαγωγέας αυτοκινήτων. Άμα μιλάνε όλο για αυτοκίνητα, θα βαριέται ο γιατρός. Άμα μιλάνε όλο για ιατρική, θα βαριέται ο εισαγωγέας. Έτσι δεν είναι, έτσι κι εσύ? Άμα του μιλάς όλο για γκόμενες, πρώτον θα βαριέται και δεύτερον, πώς θα πάρει θάρρος να ξανοιχτεί κι αυτός? Σωστά, έχεις δίκιο. Μα πρέπει να του δημιουργήσεις την άνεση να συζητάτε όχι μόνο τα δικά σου, αλλά και τα δικά του ενδιαφέροντα. Βαριέμαι. Δεν έχω ρίξει δουλειά. Δεν έχει έρθει και καμιά καλή είδηση, ναι. Ναι, μωρέ, μια πυρκαγιά είχαμε μόνο και αυτή τη σβήσαν σε δύο ώρες. Δεν κάνει και τίποτα εντυπωσιακό και η κυβέρνηση. Μα τι να κάνει πια και αυτή, το μόνο εντυπωσιακό που τη έχει απομείνει είναι να πέσει. Εσύ τι διαβάζει με τόση περισυλλογή? Χαζεύω εδώ τις καινούργιες ταινίες. Κάνε, λέει, καινούργια ταινία ο Τόμ Κρούζ με τη Μισελ Φάιφερ. Ο Τόμ Κρούζ? Ναι. Ωραίο παιδί ο Τόμ Κρούζ, έτσι. Καλός είναι. Όχι μόνο καλός. Πάρα πολύ καλός. Ναι, δεν λέω. Εμένα μ' αρέσει πολύ και η Μισελ Φάιφερ. Δεν είναι και του πεταμάτου κι αυτή, αλλά ο Τόμ Κρούζ, πώς να το κάνω. Είναι πέδαρος. Ναι, συμπαθητικός είναι. Απλώς συμπαθητικός. Να το βγει στο ποτήρι είναι. Τι να τον κάνεις? Να το βγει στο ποτήρι. Αχ, τι χαμόγελο. Τι στόμα, τι μάτι, τι κορμί. Ναι, δεν λέω. Είναι καλοφτιαγμένος. Απλώς καλοφτιαγμένος. Τότεκνο. Τότεκνο. Θεότεκνο. Όχι, ναι. Είναι κατά μία έννοια. Όχι κατά μία έννοια. Κατά πολλές. Ναι. Τι, θα τραβούμε να το παραδεχτούμε? Όχι, ναι, δε. Πάντως μεταξύ μας είμαστε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Είναι κούκλος. Ναι, είναι. Τι, γιατί? Κακό είναι να θαυμάσεις έναν ωραίον άντρα? Όχι, καθόλου. Όχι, βέβαια. Απαγορεύεται να σε συγκινεί ένα αντρικό κορμί? Δεν απαγορεύεται. Έτσι, μπράβο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτά τα ζητήματα, Πέτρο. Ούτε κι εγώ έχω πρόβλημα. Έχω πολύ πλατιές αντιλήψεις. Κατάλαβες? Κι εγώ. Πλατιές. Πώς, εσύ έχεις μια συστολή. Ίσως. Δεν ξέρω. Είσαι λίγο ντροπαλός. Δεν μιλάς για αυτά τα ζητήματα. Μεταξύ μας τώρα πρέπει να μιλάμε ελεύθερα. Φυσικά. Δεν πρέπει να έχουμε ταμπού. Όχι, δεν πρέπει. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν ταμπού σε αυτό το θέμα. Κανένα. Όχι μόνο δεν είχαν ταμπού. Τιμή τους και καμάρι τους το είχαν. Εμείς γιατί το κρύβουμε? Να μην το κρύβουμε, λες. Όχι. Είδες τον Τόμ Κρούζ. Σου αρέσει. Γιατί να το πεις? Εγώ. Όχι εσύ, βρε παιδί μου, γενικά μιλάω τώρα. Πάντως, αν μου έλεγες ότι σου αρέσει ο Τόμ Κρούζ, εγώ δεν θα σε παρεξηγούσα καθόλου. Κι εγώ, Γιάννη μου, που μου είπες ότι σ' αρέσει, δεν σε παρεξήγησα καθόλου. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Γιατί το κάνει αυτό ο Γιάννης? Γιατί δεν αντιδρά, αφού τα ξέρει όλα? Μπορεί στα αλήθεια να μην τον ενοχλεί, βρε παιδί μου. Τι λες κι εσύ, έγινε ξαφνικά τόσο προοδευτικός? Μπορεί να μην έγινε ξαφνικά τόσο προοδευτικός. Μπορεί να του συμβαίνει κάτι άλλο. Τι άλλο? Ξέρω εγώ. Τι, να έχει κάποια γκόμενα? Κάποια γκόμενα, κάτι άλλο. Μα τι άλλο, δύο είναι οι εκδοχές. Ή είναι πολύ προοδευτικός ή τα έχει με κάποια. Υπάρχει και ο τρίτος δρόμος. Ποιος είναι ο τρίτος δρόμος? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρεις, με μιλάς. Βρε Άννα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης τι άνθρωπος είναι? Τι εννοείς τι άνθρωπος είναι? Σαν άντρας, ας πούμε. Ένας άντρας, όπως όλοι οι άντρες. Είναι όπως όλοι οι άντρες ή έχει και τις ιδιοτροπίες του? Όλοι οι άντρες έχουν τις ιδιοτροπίες τους. Μην το λες καθόλου. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πιο πολλές ιδιοτροπίες από τους άλλους. Τι εννοείς? Θα σου το πω αλλιώς. Οι γυναίκες του αρέσουν. Εσύ τι λες, ο Γιάννης δεν αφήνει θηλυκιά γάτα? Μόνο θηλυκιά. Α, δεν είσαι καθόλου καλά. Τι θες να πεις? Δεν λέω, βρε παιδί μου. Μια σκέψη κάνω. Ίσως λέω. Μπορεί δηλαδή. Επειδή δεν ζηλεύει, το λέω. Μήπως είναι γκέι? Είπαμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις για να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά του, αλλά αυτό δεν είναι εξήγηση. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Παρακαλώ, το γραφείο του κυρίου Αθανασιάδη, πού είναι? Αυτή εκεί. Ευχαριστώ. Γιώργο! Βαλεντίνη! Τι κάνεις εδώ, καλέ? Μια δουλειά στον Πέτρο Αθανασιάδη έχω. Γνωρίζεστε? Με τον Πέτρο. Είμαστε φίλοι από χρόνια. Α, μάλιστα. Ένα μη σε καθυστερώ τότε. Θα τα πούμε μετά. Ωραία. Πολύ μ' αρέσει που ακόμα αναρωτιέσαι αν ο Αθανασιάδης είναι. Γιατί, Βαλεντίνη, εσύ το διαπίστωσες? Το διαπιστώνω συνέχεια. Τι λες, πώς? Ο Γιώργος που ήρθε, που είναι φίλος του από παλιά. Έλα, βρε παιδί μου, μη μου πεις, είναι κι αυτός. Βέβαια. Αχ, δεν είναι δυνατόν. Είσαι σίγουρη? Καλά, εδώ τον ξέρω χρόνια. Λοιπόν, σε αφήνω τα δείγματα, δώσα στην ξαδέλφη και όταν αποφασίσει τα λέμε για τα λεφτά. Θα τις κάνεις μια πιο φιλική τιμή, ε? Εντάξει, θα τα βρούμε. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σας.
Τι να κάνω, μωρέ Γιάννη, κάει και η κουζίνα της ξαδέρφης μου της Δίνας. Και ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκε και ο Γιώργος να τις ξαναφτιάξει. Είναι φίλος ο Γιώργος? Ναι, από παλιά. Πολύ φίλος. Παλιότερα είχαμε πιο στενή σχέση, τώρα πια δεν βλεπόμαστε. Κακός. Τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά. Ρεώνεις, αραιώνεις και στο τέλος κρυώνει εντελώς το πράγμα. Τώρα όμως που ξαναβρεθήκατε, μπορεί και να ξαναζεσταθεί. Μπα, δεν το πολύ βλέπω. Περμηνείς απεσιόδοξος. Πολλές σχέσεις αναζωπυρώνονται. Θα συναντηθείτε τώρα για την κουζίνα, μπορεί να ξανασυναντηθείτε, να βγούμε όλοι μαζί να το γνωρίσουμε. Να το γνωρίσω κι εγώ. Τώρα πια έχουν χωρίσει οι δρόμοι μας. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως είναι ωραίο παιδί. Τι είναι? Ωραίο παιδί, λέω. Ναι, ωραίο. Και πολύ συμπαθητικός. Και συμπαθητικός είναι. Και δεν μου λες. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω. Είναι κάπως αρχαιοπρεπής στις προτιμήσεις του. Τι εννοείς? Δεν τα λέγαν προχθές. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που το είχαν τιμή τους και καμάρι τους. Αν εννοείς ότι είναι γκέι, ναι, είναι, αλλά εσύ γιατί ρωτάς? Δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Φίλος σου είναι, γκέι είναι, δεν καταλαβαίνεις. Ας πούμε ότι κατάλαβα. Όχι, ας πούμε, κατάλαβες. Ρε Πέτρο, δεν είπαμε ότι θα μιλάμε ελεύθερα μεταξύ μας. Ναι, το είπαμε. Γι' αυτό ρωτάω κι εγώ. Σωστά. Ελπίζω ότι δεν με παρεξήγησες, έτσι? Όχι. Πιστεύω ότι δεν σε σοκάρω. Καθόλου. Γιατί φίλοι είμαστε. Και ο φίλος πρέπει να καταλαβαίνει τις ανάγκες του φίλου του. Ναι, Γιάννη, μου συμφωνώ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μα τώρα θες να σε πιστέψω? Ναι, διότι ο Γιάννης είναι γκέι. Ο Γιάννης, ο άντρας μου. Αυτός. Ό,τι θες λες. Όχι, Άννα μου, ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω, λέω. Μα πώς, πότε έγινε? Δεν ξέρω, πάντως μου το είπε σχεδόν καθαρά. Δηλαδή τι σου είπε, Πέτρο, ξέρεις, μου αρέσουν οι άντρες? Δεν μου είπε για ακριβώς αυτό. Πάντως τη μια μου πιάνει συζήτηση για τεκνά, την άλλη μου ρίχνει υπονοούμενα και σήμερα μου ζήτησε να γνωρίσει το φίλο μου τον Γιώργο που είναι γκέι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πάντως όχι αυτό που λες. Μα ξέρεις πολλούς άντρες που δεν είναι γκέι και βλέπουν τον Ντόμ Κρούζ και τους τρέχουν τα σάλια? Δεν είναι, παιδί μου, άκουσέ με. Άννα είναι και γι' αυτό το λόγο δεν ζηλεύει, παρόλο που ξέρει τα πάντα για τη σχέση μας. Αποκλείεται αυτός. Κάτι έχει στο μυαλό του, έχει σχέδιο, παιδί μου. Και τα λέει όλα αυτά έτσι για να μας τρελάνει. Ρε Βιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις κανένα ωραίο μαγαζί να πάω το βράδυ γιατί βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια? Σαν τι θα ήθελες δηλαδή? Να, η Άννα δεν μπορεί απόψε και είπαμε τον Πέτρο να βγούμε μόνοι μας. Πού να πάμε? Με τον Πέτρο μόνοι, στο Σεμπάστιαν. Τι είναι? Δεν ξέρεις ρε το Σεμπάστιαν, το πιο in-gay bar της Αθήνας? Έλα ρε που θα πάμε σε gay bar. Πού να πάτε, οικογενειακή ταβέρνα? Θα τον πάρεις τον άνθρωπο, να τον πας σε ένα χώρο δικό του, να διασκεδάσει. Λες, ε? Βέβαια. Μην μου πεις ότι έχεις ξανάρθει. Όχι, δεν έτυχε. Είναι καινούργιο, πώς φαίνεται? Ωραίο. Είναι το πιο εξειδικευμένο μπαρ. Ποια είναι η ειδικότητα του? Δεν κατάλαβες ακόμα? Όχι, μωρέ, κατάλαβα. Ήθελα απλώς να βεβαιωθώ. Τι θα πάρουν τα παιδιά? Ορίστε. Λέω τι θα πάρετε. Τι να πάρουμε, Γιάννη? Καλά, εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις. Εγώ θέλω ένα ουίσκι με πάγο. Πολύ πάγο. Κι εγώ το ίδιο θέλω. Καλά, εσύ δεν έχεις δική σου προσωπικότητα? Αφού δεν λέω το ίδιο. Έφτασε. Αισθάνεσαι λίγο άβολα? Όχι. Α, γιατί σε βλέπω λίγο έτσι. Όχι. Άνετα αισθάνομαι. Πολύ άνετα. Εδώ ήρθαμε και να διασκεδάσω. Μα διασκεδάσω με τον τρόπο μου. Δεν σε βλέπω πολύ χαλαρό. Θα χαλαρώσω, μην νομίζεις. Σιγά-σιγά θα χαλαρώσω. Έτσι, μπράβο. Εδώ δεν υπάρχει λόγος να μην αισθάνεσαι άνετα. Κανένας λόγος. Εδώ το περιβάλλον είναι πολύ φιλικό, πολύ διακριτικό. Είναι αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει για τι πράγμα? Μα γιατί κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, δεν καταλαβαίνεις? Όχι, μωρέ, καταλαβαίνω. Απλώς έτσι ρώτησα. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνόμαστε. Τα ποτά κερασμένα από το μαγαζί. Για τα πιο γλυκά αγόρια του Δελτίου Ειδήσεων. Για μας το λέτε? Όχι, για τον Βαγγέλη Φιλικίδη. Για σένα βέβαια. Ευχαριστώ. Το Θεό. Στην υγειά σου. Υγεία είναι. Γι' αυτό το κανάλι σας έχει το πιο πετυχημένο Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί οι εκφωνητές είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Ρε Γιάννη, μήπως δεν ήταν σωστό που ήρθαμε σε αυτό το μπαρ? Γιατί? Επειδή μας αναγνωρίζουν. Και τι σε πειράζει εσένα? Εδώ δεν πειράζει εμένα που είμαι και παντρεμένη. Σωστά, αφού δεν πειράζει εσένα που είσαι παντρεμένος. Μα είναι τόσο ωραία εδώ. Ναι. Ωραίο περιβάλλον, ωραίος κόσμος. Τι πράγμα? Ωραίος κόσμος, με ωραία παιδιά. Κοίτα αυτόν εκεί πέρα. Γιατί ο άλλος εκεί στη γωνία? Τι κάνει αυτό στη γωνία? Ωραίο. Ναι, ωραίος. Είναι. Το παιδί είναι αλφα-αλφα. Είδες, βρε, που σε έφερα, είδες? Δεν το βλέπω, Γιάννη μου, τι κάνω τόση ώρα, νομίζεις? Για να δεις τι φίλος είμαι. Εγώ με το φίλο μου μοιράζομαι τα πάντα. Αυτό κι αν το έχω καταλάβει, Γιάννη μου. Γιάννη. Τι είναι? Αυτός εκεί στη γωνία κοιτάζει κατά εδώ. Okay. Λέω, τι θέλει και κοιτάζει. Εσύ τι λες να θέλει? Κάτι υποθέτω. Αυτό που υποθέτεις θέλει. Καλά. Γιάννη. Τι είναι πάλι? Ξανακοιτάει.
Άστο με, τι τάση ενοχλεί. Όχι καλέ, τι να με ενοχλήσει το παιδί. Άστο να κοιτάει και που ξέρει. Σωστά. Δεν ξέρω. Έχετε κι άλλο κέρασμα. Του μαγαζιού. Του αγοριού απέναντι. Αυτό ο κύριο τα έστειλε. Μάλιστα. Μα δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Ευκαιρία να γνωριστείτε. Μα δεν μπορούμε να δέχουμε ποτά από αγνώστου. Α, είσαι πολύ ακατάδεκτο. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Γιάννη, αυτός εκεί κάνει εβίβα. Να το κάνουμε κι εμείς. Μα δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Και δεν είναι σωστό. Όχι ρε παιδί μου, δεν κάνει να τον προσβάλλουμε τον άνθρωπο. Ωραία, κάναμε βίβα, πάμε να φύγουμε τώρα. Από τώρα. Όχι, άμα θέλεις εσύ να καθίσεις, Γιάννη μου, κάθισε. Εγώ απλώς λέω να πηγαίνω. Όχι, όχι, άμα φύγεις εσύ, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να κάτσω. Πώς δεν έχεις λόγο να καθίσεις. Δεν θέλω επειδή φεύγω εγώ να φύγεις και εσύ. Όχι, όχι. Μαζί ήρθαμε, μαζί θα φύγουμε. Καλά, Γιάννη μου, άμα το θέτεις τόσο κολεκτιβίστικα, πάμε να φύγουμε. Τι έκανε, λέει. Ναι, μαμά, έχω σοβαρές υπόνοιες ότι ο Γιάννης είναι. Έλα, Χριστός και Παναγία. Εγώ για άλλον είπα, άλλος μου προέκυψε. Τι είπες? Τίποτα, λέω, είσαι σίγουρη? Μέχρι χθες νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα ο Πέτρος. Μου το είπε, μου το ξανά είπε, αλλά μου είπε ότι χθες το βράδυ πήγε ο Γιάννης στον πύρο και τον πήγε στον μπαρ Σεμπάστιαν. Στον μπαρ Σεμπάστιαν. Ναι. Και το σκέφτεσαι ακόμα αν είναι ή δεν είναι? Είναι. Και εσύ από πού έκλεισε αυτή τη σιγουριά? Γιατί τον μπαρ Σεμπάστιαν είναι για προχωρημένους. Και εσύ πού το ξέρεις? Πρώτα απ' όλα, ο ιδιοκτήτης είναι φίλος μου. Είναι και αυτός προχωρημένος? Μέχρι το απροχώρητο. Δεν μπορώ να το χωρέσει το μυαλό μου, μαμά. Σε καταλαβαίνω. Μα τώρα στα 40 του. Φαίνεται αυτό το πράγμα δεν έχει ηλικία. Δεν υπάρχει και η παροιμία που λέει όποιος δεν αυτό μικρός. Έτσι, απότομα. Ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, μπορεί. Μπορεί κάτι να έπαθε. Εκεί, στο δυστύχημα που χτύπησε. Κουτσό από δυστύχημα έχω δει, κουλό έχω δει, γκέι από τροχαίο πρώτη φορά βλέπω. Γιατί για απίθανο το έχεις? Μπορεί εκεί που τράκαρε να χτύπησε στον εγκέφαλο και να του πειράχτηκε το νεύρο της ομοφιλοφιλίας. Τι λες ρε μαμά, υπάρχει τέτοιο νεύρο? Γιατί να μην υπάρχει, τόσα νεύρα έχουμε. Έλα ρε μαμά, τέτοια ξαφνική μεταστροφή δεν δικαιολογείται. Πρέπει να υπάρχει μια προδιάθεση. Κι αν είχε προδιάθεση, σε σένα θα την έδειχνε? Σωστά, αλλά έπρεπε να έχω κάποια δείγματα. Μπορεί να είχες και να μην τα πρόσεξες. Πρέπει να ήταν πολύ ασήμαντα. Μα από τα σήματα καταλαβαίνει κανείς. Τι ήθελες, να σου μιλήσει καλιαρντά? Μα ο Γιάννης είναι... ήταν πολύ γυναικάς. Μπορεί να βαρέθηκε και να θέλει να εξερευνήσει και την άλλη πλευρά της σεξουαλικότητας. Μα σε αυτή την ηλικία του ήρθε να γίνει εξερευνητής. Γιατί? Και ο Βάσκο Ντεγάμα μεγάλος το άρχισε το σπορ. Βάσκο Ντεγάμα και ήτανε? Όχι καλέ, εξερευνητής. Α, είπα κι εγώ. Α, και τώρα που τα σκέφτομαι, τόσους μήνες μέσα στο καράβι με τόσους ναύτες. Ποιος ξέρει τι κάνανε για να περνάνε την ώρα τους. Αυτοί δικαιολογημένοι ήταν. Ο Γιάννης όμως γιατί? Δεν χρειάζεται να είσαι αποκλεισμένος σε καράβι για να το κάνεις αυτό. Ξέρω πολλούς που τα καταφέρουν μια χαρά και στη στεριά. Εγώ τι θα κάνω τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό? Δώσ' του αντιβίωση, τι να σου πω. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Άννα μου, θα σκάσω. Πρέπει να σου πω κάτι που με βασανίζει μέρες. Άμα είναι να σκάσεις, πες το μου. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς να σου το πω. Όταν βρεις τον τρόπο, έρχεσαι και μου το λες. Όχι, όχι, θα σου το πω τώρα. Τον βρήκες κιόλας? Τον βρήκα. Είναι κάτι που αφορά τον Πέτρο. Τον Πέτρο? Ναι. Έμαθα γιατί δεν πρέπει να ελπίζω ότι με μένα και αυτόν θα γίνει ποτέ κάτι. Τι εννοείς? Δεν πρόκειται με μένα και αυτόν να γίνει κάτι ποτέ, γιατί. Γιατί? Γιατί υπάρχει κάποιο μυστικό στη ζωή του. Και το ξέρεις εσύ αυτό το μυστικό? Και βέβαια το ξέρω. Το ξέρουν κι άλλοι? Ναι, αμέ, το ξέρει και ο άντρας σου. Και ξέρεις εσύ αυτό που ξέρει ο άντρας μου? Του ξέφυγες τον Ευγένιο και Ευγένιος. Πάλι καλά που δεν το είπαμε και στις ειδήσεις. Έλα, βρε Άννα μου, τώρα μην ανησυχείς. Εσένα θα το πω, δεν πρόκειται να πάει παραπέρα. Άννα, ο Πέτρος είναι γκέι. Τι είναι? Είναι ρε παιδάκι μου από τους άλλους. Ο Πέτρος? Ναι, ο Πέτρος. Και ο Πέτρος. Γιατί ποιος άλλος είναι? Κανένας, απλώς σκέφτομαι. Τι στο διάολο μεταδοτικό είναι? Γιατί καλέ, ποιος άλλος το έχει? Όλο και κάποιος θα το έχει. Τόσοι άντρες είναι εδώ μέσα. Βέβαια, σωστά. Αλλά στην περίπτωση που είναι και ο Πέτρος, εδώ μέσα δεν είναι κανάλι, είναι το κλουβί με τις τρελές. Τι είναι αυτά που λες, Ριάννα, δεν σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω εγώ και αυτό μου φτάνει. Καλά, τι έγινε τώρα, τι έχεις πάθει? Τίποτα, αλλά τέτοια σύμπτωση δύο στους δύο δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Τι σημαίνει? Είχες δίκιο που μου λέγες ότι ο Γιάννης δεν είναι γκέι και ότι όλα αυτά τα κάνει επειδή έχει κάποιο σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιό του. Αντί να κάνει τις κλασικές σκηνές ζήλιας, σκέφτηκε κάτι πολύ πιο ύπουλο για να με εκδικηθεί. Να διαδώσει αυτή τη φήμη εις βάρος μου. Έλα, βρε Πέτρο. Γιατί έτσι εξηγείται που μέτραχε στο Παρ Σεμπάστιαν και όλα τα άλλα. Μα ο Γιάννης δεν είναι καλός να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, θα ξεκαθαριστεί το πράγμα. Πώς?
Σήμερα κιόλας θα μιλήσω ανοιχτά μαζί του. Για να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω. Τι έχουμε να πούμε? Δεν έχουμε να πούμε τίποτα πια εμείς οι δυο. Όχι, έχουμε, αλλά. Τέλος πάντων, για πες. Όχι, εσύ δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Δηλαδή. Τα έχουμε πει όλα πια μεταξύ μας ανοιχτά. Τα βασικά, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό που να το ξέρεις πάρα πολύ καλά και να μην μου έχεις πει τίποτα εμένα? Ναι, υπάρχει. Ότι εγώ έβαλα το κόκκινο μπλουζάκι στο πλυντήριο και έβαψα όλα τα εσόρουχα και δεν στο είπα. Όχι τέτοιο μυστικό, Γιάννη. Πιο σκαμπρόζικο. Πιο σκαμπρόζικο? Ναι. Που να αφορά εμένα. Εσένα, εμένα, το φίλο μας, τον Πέτρο. Τον Πέτρο? Ναι, τον Πέτρο. Υπάρχει κάτι που αφορά τον Πέτρο, αλλά. Αλλά τι? Σαν ποιος το είπε? Λες να μην το μάθαινα εγώ ειδικά? Να μην το μάθαινα? Σου το είπε ο Ευγένιος! Θα τον σκοτώσω! Το πρόβλημα είναι τώρα ποιος μου το είπε. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ξέρεις κάτι τόσο καιρό και δεν μου το έχεις πει εμένα. Γιατί είναι απαραίτητο? Δεν είναι απαραίτητο, Δηλαδή τι ρόλο παίζω εγώ εδώ μέσα? Έλα βρε, Άννα, μην κάνεις έτσι. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή το πολύ ποιο θα ήταν? Σιγά το πράγμα, ρε Άννα. Α, το βρίσκεις τόσο ασήμαντο? Δεν είναι τόσο ασήμαντο, αλλά δεν είναι και να του πάρουμε το κεφάλι του ανθρώπου. Α, δεν θα του το πάρουμε το κεφάλι. Προς Θεού, όχι. Δεν λέω. Και εμένα με ξάφνιασε το γεγονός. Μόνο σε ξάφνιασε. Ναι, αλλά πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Και έτσι κάνουν οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Γιατί πώς κάνουν? Καλά, δεν κάνουν και φόνο, αλλά κάπως ενοχλούνται, βρε παιδί μου. Ενοχλούνται. Ναι, ενοχλούνται. Εσύ δεν έχεις ενοχληθεί? Όχι. Και συμφωνείς? Τώρα συμφωνώ, διαφωνώ. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Δεν σου πέφτει λόγος? Όχι, βέβαια. Άννα, τι να σου πω. Δεν περίμενα να έχεις τέτοιου είδους αντιλήψεις σε αυτά τα ζητήματα. Σε βρίσκω πολύ πουριτανή. Πες με και πουριτανή από πάνω. Όχι μόνο πουριτανή, οπισθοδρομική. Βρίσκε με κιόλας. Ναι, ρε Άννα, δεν κάνω έτσι πολιτισμένοι άνθρωποι. Να το σπάλει ο πολιτισμός. Εντάξει, ρε Άννα, ο Πέτρος είναι γκέι και. Τι είναι ο Πέτρος? Γκέι. Γι' αυτό μου μιλούσες τόση ώρα. Γιατί εσύ, γιατί μου μιλάγες? Γιατί σου μιλάγα εγώ τώρα? Ότι ο Πέτρος είναι αυτό που είναι. Αυτό είναι το μυστικό που έχεις να μου πεις? Ναι. Το μοναδικό μυστικό? Γιατί υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλο? Όχι, τι άλλο να υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Άννα, δεν σε καταλαβαίνω. Καλύτερα. Θέλω να πω, δηλαδή, Γιάννη μου, εσύ από πού το κατάλαβες αυτό που ο Πέτρος είναι γκέι? Μου το είπε η Ντόρα. Ποιος το είπε? Η Ντόρα. Δηλαδή δεν είναι δικό σου το συμπέρασμα? Όχι. Δεν το βγάζεις αφ' εαυτού σου? Όχι, βέβαια. Πώς θα μπορούσα άλλωστε. Το έμαθα από την Ντόρα. Και η Ντόρα από πού το έμαθε? Από έγκυρη πηγή. Έτσι μου. Α, από έγκυρη πηγή. Τι είναι αυτά που λες, Μπούλα? Δεν σε καταλαβαίνω. Λέω, είσαι σίγουρη ότι δεν είπες τίποτα στην Ντόρα? Σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω. Μαμά, ανακατεύτηκες? Δεν ανακατεύτηκα. Ωραία, θα πάρω εγώ την Ντόρα τώρα να δω τι έκανες. Ανακατεύτηκα. Τι να σου πω, ρε μαμά? Τι να σου πω, ρε μαμά? Για το καλό σου το έκανα. Εσύ δεν μου είχες πει ότι αν έφευγε από τη μέση η Ντόρα θα χώριζες με τον Γιάννη να τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία που σε βασανίζει? Για να τελειώσει αυτή η ιστορία έκανες τέτοιο πράγμα? Τι έκανε, είπα, ένα τόσο δα ψεματάκι. Τόσο δα ψεματάκι, τι θα κάνω εγώ, ρε μαμά? Πώς θα τα κουκουλώσω τώρα? Και καλά στον Πέτρο μπορώ να εξηγήσω, στο Γιάννη, Τι θα πω στο Γιάννη? Σιγά το πρόβλημα, είναι απλό. Θα του πεις ότι γενικώς η Ντόρα είναι μυθομανής και το χιχού είναι, λέει ψέματα. Και επειδή πικαρίστηκε που την έφτιασε ο Πέτρος, είπε αυτό το ψέμα στο Γιάννη. Και τα πίστεψε όλα αυτά ο Γιάννης? Του τα είπα όσο πιο πιστικά μπορούσε και τα πίστεψε. Και το έφαγε δηλαδή κανονικά? Ναι. Ωραία. Και τώρα τι γίνεται? Τι εννοείς τι γίνεται? Θέλω να πω, έτσι θα συνεχίσουμε εμείς οι δυο? Πώς έτσι? Άννα, ο Γιάννης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να μάθει τι συμβαίνει. Πρέπει να του το πεις και να χωρίσετε. Θα του το πάω, βρε Πέτρο, γιατί τόση βιασία? Γιατί βαρέθηκα να ζω στην παρανομία. Με όλα αυτά που γίνανε, νόμιζα προς στιγμή ότι το πρόβλημα λύνεται. Τώρα όμως βλέπω ότι η κατάσταση πάει να χρονίσει. Μην με βάζεις σε δίλημα έτσι πιεστικά. Περίμενε λίγο. Περίμενα αρκετά, Άννα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή εγώ ή ο Γιάννης.